Σε μια πράξη ανθρωπιάς και εθελοντισμού προχώρησαν οι εργαζόμενοι του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων. Η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου μετατράπηκε σε κέντρο αιμοδοσίας, στέλνοντας πιο ηχηρά από ποτέ το μήνυμα του εθελοντισμού σε μια εποχή όπου οι ελλείψεις αίματος είναι τεράστιες και η αναμονή όσων το έχουν ανάγκη δεν έχει τέλος και σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμάκιο του νοσοκομείου Χατζικώστα βρέθηκε σήμερα στο σημείο με την Αντιπεριφερειάρχη αρμόδια για θέματα υγείας Αγνή Νάκου να εξέρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να εκφράζει την αισιοδοξία της για το αποτέλεσμα της δράσης. Μια δράση που αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Ηπείρου και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και εν ώψη των ημερών των εορτών είναι μια προσφορά αγάπης, γιατί το αίμα είναι αγαθό, ένα αγαθό που χρειαζόμαστε όλοι μας. Μπορεί να το χρειαστούμε είτε σε επίγουσες καταστάσεις, είτε σε χρόνιες περιπτώσεις ασθενών. Μπορεί να το χρειαστούμε και εμείς οι ίδιοι, οποιοδήποτε. Τα νοσοκομεία μας έχουν πάντοτε ανάγκη από αίμα και είναι πολύ σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία. Ως τώρα είναι μέτρια η κίνηση, είναι ακόμη νωρίς όμως. Ως το μεσημέρι αναμένουμε να έχουν ληφθεί αρκετές μονάδες αίμα. Γιατί πάντα όταν γίνεται μια εθελοντική αιμοδοσία εδώ, τουλάχιστον στο κτίριο της περιφέρειας, τα νούμερα ευτυχώς είναι πολύ υψηλά. Παράλληλα, η κυρία Νάκου στάθηκε στις τεράστιες ελλείψεις αίματος, τονίζοντας την ανάγκη όλοι να συμβάλλουν ώστε αυτές να καλυφθούν και να αποτραπούν όλο ένα και περισσότεροι κίνδυνοι που θα έρθουν ως συνέπεια του φαινομένου. Ναι, οι ανάγκες είναι πάντοτε αυξημένες και τα νοσοκομεία μας ζητάνε πάντα αίμα, γιατί όπως σας είπα, εκτός από τα χρόνια περιστατικά, είναι και τα επίγοντα περιστατικά που χρήζουν μετάγγισης. Και να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθανε και όλους όσους συμμετέχουν πάντα ως εθελοντές αιμοδότες. Και θα ήθελα να προτρέψουμε τον κόσμο να μην φοβάται να δώσει αίμα. Γίνονται, όπως είδατε κι εσείς, τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι αποστάσεις, οι μάσκες, δεν υπάρχει φόβος από κανέναν και από τίποτα. Προτρέπω λοιπόν τους πολίτες να έρθουν να μην φοβούνται, να έρθουν να δίνουν, να αιμοδοτούν, γιατί είναι μια προσφορά αγάπης.